Γεγονός δόξης. Σεβαστοί πατέρες, εντιμότατοι άρχοντες, αγαπητοί μου αδελφοί, γεγονός εν δόξου, αναλήψεως του Κυρίου εορτάζομεν σήμερον και γευόμαστε χαρά ανεκλάλητη. Έχουμε εμπειρία ουράνια. Ζούμε σε ατμόσφαιρα που εύκολα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν. Γιατί διανύσαμε ήδη 40 ημέρες αναστάσιμης πορείας. Ήταν ημέρες που πέρασαν, που γευθήκαμε όντως την χαρά της Αναστάσεως και γίναμε προσκυνητές του Αναστάντος Χριστού όπως οι μυροφόρες, με τόλμη, με αγάπη και με πίστη. Ήμασταν ομοθυμαδών όπως οι μαθητές για να γευθούμε την χαρά της παρουσίας του Αναστάντος Χριστού. Κι αν κάποιος αμφισβήτησε, κι αν κάποιος συγκρούστηκε με τη λογική του, ήρθε η ομολογία της καλής απιστίας του Θωμά να στηρίξει και πάλι την πίστη, ομολογώντας την Ανάσταση του Χριστού. Συμπορευθήκαμε μαζί με τους μαθητές προς Εμαούς για να γευθούμε εκείνο το δείπνο, το μέγα και τρανό πλέον, όπου ο Κύριος ευλογεί και γίνεται ο ίδιος τροφή για όλους μας. Και ειδού που ήρθε η στιγμή του αποχωρισμού και θα μπορούσε αυτή η στιγμή και το καταγράφει ο ψαλμωδός, και χαίρομαι που έχετε στα χέρια σας αυτό το μικρό τεύχος με τους ύμνους και τα λόγια τούτου του Εσπερινού, και κρατήστε το και ξαναδείτε πώς οι πατέρες καταγράφουν σε αυτούς τους ύμνους την αλήθεια τούτης της εορτής. Τολμά ο ύμνοδός να δει τους μαθητές να θρηνούν για τον αποχωρισμό, γιατί ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να ανέλθει στους ουρανούς. Γιατί έμεινε 40 ημέρες μαζί τους? Μα για να διατρανώσει την Ανάσταση και να πιστούν και να είναι έτοιμοι να χύσουν ακόμη και το αίμα τους για το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως του Χριστού. Όμως ήρθε η ώρα να επανέλθει στους ουρανούς. Όπως ήταν πριν, όχι. Γι' αυτό η δόξα, γι' αυτό η χαρά πλέον, γι' αυτό ο εορτασμός. Γιατί ενυνθρώπισε ταπεινά και έγινε άνθρωπος και πήρε το σώμα μας. Και αυτό το σώμα το ανθρώπινο, για δείτε, για σκεφτείτε, μετέχει πλέον πού? Σε αυτόν που ως θεάνθρωπος ανέρχεται στους ουρανούς. Και είναι η ώρα της δόξης και είναι η ώρα όπου ο Θεός Πατήρ υποδέχεται και το Άγιο Πνεύμα ως νεφέλη συνοδεύει αυτόν που ολοκλήρωσε το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Ξεκίνησε από μια φάτνη. Βρέθηκε μικρός 12ετής μες στο ναό, αναδεικνύοντας για πρώτη φορά ποιος έμελε στη συνέχεια να είναι ενώπιον των ανθρώπων. Θαυματούργησε στο γάμο της Κανά και ξεκίνησε με θαύματα τον λόγο της αλήθειας για να ξαναφέρει στους ανθρώπους την αλήθεια του ζωντανού Θεού και κυρίως για να ακολουθήσει έναν δρόμο πόνου, θυσίας και προσφοράς, φθάνοντας επάνω στον Γολγοθά και στη Σταύρωση. Αλλά εκείνη την ώρα συντελείται το μοναδικό γεγονός όπου ο Θεός έφτανε στην έσχατη ταπείνωση για να φέρει και πάλι την Ανάσταση στις ψυχές και στα σώματα των ανθρώπων, καταργώντας τον θάνατο και καταλύοντας τον Άδη για να αναστηθεί τριήμερος. Και τώρα,
και τώρα να ανέρχεται στους ουρανούς, έχοντας ολοκληρώσει αυτό τον δρόμο με πόνο, με θυσία, αλλά πλέον δίδει και πάλι την χαρά και σκορπίζει την ελπίδα στην Παναγία Μητέρα Του και στους μαθητές που Τον ατενίζουν στρεφόμενοι προς τον ουρανό να ανέρχεται εν δόξη και τιμή, περιστιχιζόμενος από αγγέλους, για να δείξει ακριβώς πώς και πάλι θα επανέλθει στα έσχατα για να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Και είναι η ματιά προς τον ουρανό που και εμείς στρέφουμε τούτη την ώρα σε αυτόν τον περίλαμπρο ναό που όντως μας δίνει τη δύναμη να κοιτάξουμε ψηλά. Γιατί αδελφοί μου, πολλοί στα γη να μείναμε και πρέπει να ομολογήσουμε ότι παρασυρθήκαμε, πιστέψαμε ότι τούτη είναι η ζωή, ότι εδώ τελειώνουν όλα. Έτσι θέλει ο σύγχρονος πολιτισμός για τον άνθρωπο. Έτσι θέλει ο μηδενισμός να οδηγεί τον άνθρωπο σε μία σκέψη ότι όλα εδώ αρχίζουν και τελειώνουν. Και τότε παίρνει αξία τι, μια τόσο σύντομη επίγεια διέλευσή μας από αυτόν τον κόσμο. Και σκύβοντας το κεφάλι, δήθεν για να κερδίσουμε αυτή τη ζωή, χάσαμε τη ματιά του ουρανού και δεν αντιληφθήκαμε πως δεν είναι τούτο το βιβλίο της ζωής μας. Εδώ γράφεται ο πρόλογος. Εκεί, στην αιωνιότητα, είναι το κυρίως θέμα. Εδώ είναι η εισαγωγή. Εκεί είναι το ατελεύτητο και αιώνιο. Και βέβαια, πολλά κρίνονται από τον πρόλογο και την εισαγωγή. Αλλά όταν κανείς έχει στραμμένο το νου και την ψυχή προς το αιώνιο και αληθινό. Γιατί εκεί είναι η πολιτεία μας. Εκεί είναι όντως ο τόπος μας. Εκεί πλέον είναι η δόξα μας. Και δεν είναι απλώς ότι θα αναστηθούμε, αλλά είναι ακριβώς το γεγονός που γιορτάζουμε ότι θα είμαστε εν δόξη με τον Τρισάγιο Θεό. Θα είμαστε της Τριάδος μέτοχοι. Θα είμαστε κοινωνοί της αιώνιας βασιλείας. Αυτό είναι που η γιορτή σήμερα μας δίνει και μας καλεί να βιώσουμε. Να λοιπόν, αδελφοί μου, γιατί είναι τούτη η μέρα, η μέρα χαράς, η μέρα γαλιάσεως, η μέρα γεύσεως ουρανίου. Και βέβαια, εδώ στην τοπική μας εκκλησία, η χαρά μας γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, γιατί τούτες τις μέρες φιλοξενείται μια τρανή απόδειξη της Αναστάσεως και Αναλήψεως του Κυρίου μας. Φιλοξενείται αυτό το χέρι του Αγίου Νεκταρίου, που υπήρξε όντως αυτός ο ποιμένας και κήρυκας της Αναστάσεως, που πορεύθηκε μέσα από πόνο και κόπο, για δείτε, συκοφαντήθηκε, εκδιώχθηκε, ποτέ δεν απέκτησε τίποτα δικό του, ήταν παντού κατατρεγμένος και μάλιστα από αυτούς που θα έπρεπε κυρίως να τον τιμούν. Εν τούτης, παρέμεινε πάντοτε ο ποιμένας του Χριστού, που ήξερε ότι μέσα από τον πόνο και τη θυσία και την προσφορά πηγάζει μια χαρά που κανείς δεν μπορεί να στερήσει από τον άνθρωπο. Κήρυξε την αλήθεια ως άλλος μαθητής. Ηγάπησε την Παναγία και έγραψε ύμνους που και σήμερα ψάλλονται και τραγουδιώνται, γιατί ήξερε ότι αυτή είναι η μεσήτρια για όλο τον κόσμο. Έστρεψε τα βλέμματα πάντοτε προς τον ουρανό, γιατί ήταν μέτοχος προσευχής ζωντανής και από εκεί αντρούσε κάθε φορά τη δύναμη να πορεύεται ταπεινά αλλά και δυνατά, για να έχει σήμερα την χάρη της αγιότητος και να θαυματουργεί και να προσκυνείται και να είναι η ευλάβεια του λαού και σε όλο τον κόσμο γνωστός ο Άγιος ως προστάτης και θαυματουργός. Είναι καρπός της Αναστάσεως και της Αναλήψεως του Κυρίου. Είναι καρπός της Πεντηκοστής που έρχεται, γιατί οι μαθητές επέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα με χαρά μεγάλη. Πώς έγινε αυτό? Όχι
δεν κυριάρχησε η θλίψη του αποχωρισμού, αλλά ίσχυσε ο λόγος των αγγέλων ότι έρχεται και πάλι και θα είναι πάντοτε μαζί σας. Και ο ίδιος μας το είπε, όπου είστε δύο ή τρεις συνηγμένοι, εκεί είμαι και εγώ μαζί σας. Και αυτό αποτελεί την πιο όμορφη εμπειρία της ζωής του κάθε πιστού, που ξέρει ότι ο Αναστάς και Αναληφθής Κύριος ποτέ δεν μας εγκατέλειψε και δεν μας εγκαταλείπει, αλλά γίνεται ο σύντροφος της ζωής, γίνεται ο φίλος της πορείας, γίνεται αυτός τον οποίο μπορούμε να ακουμπήσουμε με απόλυτη εμπιστοσύνη. Είναι αυτός που τελικά όχι μόνο συμπορεύεται μαζί μας, αλλά πολλές φορές αναλαμβάνει να φέρει το δικό μας σταυρό. Αδελφοί μου, τούτη η γιορτή είναι γιορτή δόξης. Και είναι κατεξοχήν δόξης όχι του Κυρίου μας που δεν την έχει ανάγκη, αλλά του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, και με αυτό θέλω για άλλη μια φορά να ολοκληρώσω τον λόγο. Αν υπάρχει μια γιορτή που θα πρέπει να παραμένει πάντοτε ζωντανή στη μνήμη μας για το τι σημαίνει άνθρωπος, είναι η σημερινή γιορτή, όταν συνειδητοποιήσουμε ότι το ανθρώπινο σώμα μετέχει στην Αγία Τριάδα πλέον με τον Θεάνθρωπο Ιησού. Και αν αυτό είναι η πραγματικότητα, τότε ποιος τολμά να απλώσει χέρι πάνω σε άνθρωπο για να εκβιάσει, να βιάσει, να απαιτήσει, να οδηγήσει σε δουλεία, σε καταναγκασμό, να στερήσει ελευθερία, να μη σεβαστεί το κάθε πρόσωπο. Αυτό είναι που μας δίνει δύναμη να υπερασπιζόμαστε τον κάθε άνθρωπο σήμερα. Γιατί ο Χριστός δεν ήρθε για κάποιους, ούτε για μερικούς, ούτε για λίγους εκλεκτούς. Ήρθε για όλους τους ανθρώπους και φέρει το σώμα το ανθρώπινο να μετέχει στην Τριάδα, για να είναι το κάθε ανθρώπινο σώμα και η κάθε ανθρώπινη ψυχή άξια σεβασμού και απόλυτης αγάπης από αυτόν που πιστεύει και θέλει να δοξάζει, να υμνεί και να γεραίρει την δόξα και την ανάληψη του Χριστού μας. Αυτή είναι σήμερα η γιορτή μας και θέλω από καρδίας να σας ευχαριστήσω, γιατί τούτη η εντυπωσιακή συμμετοχή σας, το προσκύνημα όλες τούτες τις ημέρες, ακόμη και ότι τολμήσατε παρόλο τον φόβο που μας περιβάλλει με τα καιρικά φαινόμενα, είναι η τρανότερη απόδειξη της αγάπης και της χαράς, ότι μπορούμε και σε τούτη τη δύσκολη εποχή να στρέψουμε τα βλέμματα προς τον ουρανό, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι ναι, οι δυσκολίες είναι πολλές φορές αβάστακτες, αλλά η ελπίδα παραμένει ζωντανή και ξέρουμε πάντοτε τι μας περιμένει, ποιος είναι ο αληθινός προορισμός μας, και αγωνιζόμαστε να φανούμε αντάξει της χαράς και της απολαύσεως της αιωνιότητας. Αμήν.